Βρισκόμεθα, αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, βρισκόμεθα στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων από τας 19 του μηνός, δηλαδή από την περασμένη Δευτέρα, έως τας 29 του μηνός. Έχουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Η νηστεία αυτή είναι κινητή, δηλαδή δεν είναι σταθερά νηστεία όπως η νηστεία των Χριστουγέννων και η νηστεία του Πάσχα και η νηστεία της Παναγίας μας. Αυτή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων κυμαίνεται, δηλαδή άλλες μεν φορές είναι περισσότερες μέρες, άλλοτε λιγότερες. Δια να ενθυμίστε πάντοτε η μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων Εβδομάς άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και με άλλη μέθοδο δια να εύρωμεν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι εκείνον το οποίο σας ετώνησα όσας μέρας υπάρχει διαφορά από την ημέρα του Πάσχα έως την Τρίτη του μηνός Μαΐου, το όσας ημέρας είναι και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τούτον το χρόνο που περνούμε, το Πάσχα ή το 23 του μηνός Αυγούστου, μηνός Απριλίου, έως τας 30 του μηνός Απριλίου έχουμε 7 ημέρες και ως τας 3 του μηνός Μαγίου έχουμε 3, 7 και 10 ημέρες. Άρα η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι 10 ημέρες και αρχόμεθα από τις 19 του μηνός, δηλαδή από την επομένη ημέρα των Αγίων Πάντων, της Κυριακής των Αγίων Πάντων, έως τα 29 του μηνός που έχουμε 10 ημέρες διάρκεια της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων δεν είναι αυστηρά όπως είναι η νηστεία του Πάσχα, αλλά είναι ομοία πεντη νηστεία των Χριστουγέννων. Δηλαδή, στο τραπέζι οι χριστιανοί έχουν εκτός των άλλων των νηστισίμων φαγητών, δίδει η Εκκλησία μας και την κατάλυση ηχθείως ψαριού. Δηλαδή, τρώγουμε ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Πλην όμως, τίποτε άλλο. Ούτε γάλα, ούτε τυρί, ούτε αυγό, ούτε κρέας. Ήρθε να μας αξιώσουν οι Άγιοι Απόστολοι, να φτάσουμε την ημέρα εκείνη, να την εορτάσουμε, να τους τιμήσουμε. Οι παλιοημερολογίτες κατηγορούν την επίσημη Εκκλησία ότι απεμακρύναμε, λέγουν, την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και δεν την τηρούμε. Πράγμα το οποίο είναι ψεύδος. Οι χριστιανοί τηρούν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων ασχέτως τι λένε οι παλιοημερολογίτες. Δουλειά δικιά τους. Φεύγουμε όμως από το θέμα τούτο μετά από την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και ερχόμεθα δια να ειδούμε την κίνηση την οποία έχει μπροστά μας καθεκάστην ημέρα η οργανωμένη πλέον προετοιμασία του Αντιχρίστου. Τι κάνει ο Αντίχριστος? Τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν τα γνωρίζουμε ότι είναι δικά του και εκείνος κάνει τη δουλειά του συνεχώς και προχωρεί. Για να είμαι θα προετοιμασμένοι εγώ με τη βοήθεια του Θεού μας που μας αξίωσε ο Θεός μας και έχουμε τη σειρά των κηρυγμάτων, θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένα σημεία τα οποία κάθε φορά θα παρουσιάζονται για να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την είσοδο αυτήν του Αντιχρίστου, ο οποίος εισέρχεται εντός των τυχών πλέον. Δεν είναι εκτός των τυχών. Εισήλθεν ήδη μέσα εις τα τείχη τα οποία ακριβώς προασπίζουν την Ορθοδοξία μας.
Τα τείχη αυτά όλο και βάλλονται για να πέσουν και να μην μείνει τίποτε όρθιον. Μεταξύ δε τούτο παρουσιάζεται μία τάση την οποία σήμερα οι άνθρωποι ονομάζουν εύκολο θάνατο. Εύκολος θάνατος λέει. Δηλαδή μεταξύ των άλλων ζητούν να μας δώσουν και εύκολον θάνατο. Και αυτόν τον εύκολο θάνατο τον έχει λέγει στην εξουσία του ο καθένας. Δύναται δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει. Και εξέδωκαν βιβλίο με το όνομα «Ο οδηγός θανάτου». Να τον ακούσουμε να δούμε τι λέγουν αυτοί οι κύριοι. Οπαδοί του Αντιχρίστου προετοιμάζουν το έδαφος δια την είσοδο του Αντιχρίστου. Οδηγών αυτοκτονίας εξέδωκε ευτυχώς μια χώρα η οποία είναι πρώτη στα ναρκωτικά και δυστυχώς για μας είναι ότι μεταδίδεται ό,τι κακό σε αυτόν τον τόπο και οι Έλληνες, όπως είπαμε και άλλοτε, είναι όμοιοι με τους πυθίκους. Πυθικίζουν και ό,τι ακούσουν ξένο και κακό, αμέσως το βάζουν και αυτοί εις πρώτη ζήτηση. Οδηγό λοιπόν αυτοκτονίας εξέδωκε η Ολλανδική Οργάνωση για το Δικαίωμα των Θάνατων, ώστε να γίνει η αυτοκτονία πιο ανθρώπινη. Προσέξουμε πώς εργάζεται ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει αυτοκτονία μη ανθρώπινη και ανθρώπινη. Πάσου αυτοκτονών εισέρχεται στην κόλαση. Ο Ιούδας δεν απέθανε θάνατον φυσιολογικών, όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά αυτοκτόνησε. Ο Ιούδας δεν εισήλθε εις τον Παράδεισο, είναι στήλος της κολάσεως. Πας δε αυτοκτονών εισέρχεται στην κόλαση. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ξεψυχούν με μία ένεση ναρκωτικών στο χέρι, μη περιμένουμε να ερωτήσουμε πού πάει η ψυχή. Εισέρχεται ολοταχώς στην κόλαση. Διότι αυτοκτονεί αυτό το πλάσμα και δεν βλέπει Θεόν. Άρα το κέρδος είναι του διαβόλου. Και σε αυτήν την περίπτωση είχα τονίσει, θα τονίζω, θα λέγω και δεν θα πάψω να μιλώ, όποιος καπνίζει να σταματήσει το τσιγάρο. Διότι είναι έμεσος αυτοκτονία και δεν μπορεί να κοινωνήσει, αλλά αυτοκτονών εις το τέλος ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει έλεος, αλλά όταν ακούσεις ότι τούτο το πράγμα είναι κακό οφείλεις να το σταματήσεις. Δεν γνωρίζω οι κρίσεις του Θεού όταν θα κριθούμε αυτός όλος ο κόσμος, γυναίκες, άντρες, γέροι, νέοι οι οποίοι καπνίζουν, ποια θα είναι οι κρίσεις του Θεού όταν θα μας κρίνει ενώπιον του. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, τέρμα το τσιγάρο, διότι είναι αυτοκτονία αφενός και αφετέρου θυμίαμα του διαβόλου. Διότι ό,τι έχει ο Χριστός μας προσπαθεί να έχει ο Αντίχριστος, δηλαδή ο διάβολος. Λιβανίζεται ο Χριστός μας με το ιερό θυμίαμα, λιβανίζουν και οι άνθρωποι των διάβολων με το δικό του θυμίαμα που είναι το τσιγάρο. Ως εκ τούτου έχουμε τους κυρίους αυτούς οι οποίοι μας υποδεικνύουν πως να αποθνίσκουμε, λέγει, διότι είναι δικαίωμα του καθενός ανθρώπου να αποθνίσκει αυτοκτονών. Δηλαδή αντί να ομιλήσει ο Αντίχριστος ομιλούν οι δικοί του αντιπρόσωποι. Ο οδηγός αυτός του βιβλίου, το βιβλίο τούτο, είναι μια ωραία πολύχρωμος έκδοσης όπου λανσάρονται οι καλύτερες μέθοδοι αυτοκτονίας. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αυτοκτονούν με βαρβάρους τρόπους, όπως πηδώντας από τα χτίρια,
ή πέφτοντας εμπρός στα τρένα. Εμείς λέγει θέλουμε να τους απαλλάξουμε από αυτόν τον τρόπον. Έτσι εδήλωσε ο αρχηγός της οργανώσεως αυτής. Η οργάνωση αυτή φέρει το όνομα Ίδρυμα Ορίζοντος. Οριζοντιώνονται οι κυρίοι αυτοί με εύκολον τρόπο, διότι είναι δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους βέβαια είναι ό,τι θέλουν να κάνουν. Αλλά όχι και να οδηγούν τον κόσμο εις αυτά τα ειδικά τους θελήματα, είτε σκέψεις είτε σχέδια. Το βιβλίο δίνει πληροφορίες για πότε οι άνθρωποι που αισθάνονται τάσεις αυτοκτονίας μπορούν να αναζητήσουν θεραπεία ή συμβουλή και προτείνει ένα σχέδιο δράσεως για εκείνους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν μόνοι τους τέρμα στη ζωή του. Εκτός των αποχαιρετιστηρίων, λέγει, προς την οικογένεια και τους φίλους και τας τακτοποιήσεις των προσωπικών των υποθέσεων, το βιβλίο δίνει και βάρος εις τας λεπτομερείς οδηγίας τεχνικών αυτοκτονιών, μεταξύ των οποίων η χρήση πλαστικής σακούλας μετά τη λήψη υπνοτικών χαπίων. Με λίγα λόγια, αντί να δούμε τον Αντίχριστο, βλέπουμε τους ειδικούς του αντιπροσώπους. Φεύγουμε από αυτό το θέμα για να έρθουμε σε ένα άλλο επίκαιρο, το οποίο επίκαιρο είναι φοβερό, διότι ο Πάπας, ο οποίος διατείνεται ότι ζητεί από τους Ορθοδόξους συγγνώμη και αναγνωρίζει ότι η Ορθοδοξία είναι η αληθής θρησκεία, αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και στο άλλο μας κήρυγμα, πρόκειται περί ενός λύκου ο οποίος εφόρεσε την προβιά του προβάτου, το δέρμα του προβάτου. Και έξωθεν βλέπεις πρόβατον, έσωθεν δε λύκος. Αυτός ο Πάπας, ο οποίος ζητεί αυτή τη στιγμή ότι η δική σας εκκλησία, λέγει, η της Ορθοδοξίας είναι η αληθής θρησκεία, αυτή τη στιγμή όρμησε πραγματικά όπως ο λύκος ορμά μέσα στη στάνη των προβάτων για να καταφάγει και να κατασπαράξει τα πρόβατα στην περιοχή της, των Βαλκανίων και δι στην Ρουμανία όπου οργιάζει ο Ουνιτισμός, οι Ουνίτες. Οι Ουνίτες είναι ιερείς ορθόδοξοι εξωτερικώς, δηλαδή φέρουν το ράσο τους, φέρουν τα ευλογημένα γένια τα οποία έχει η Ορθοδοξία μας, τα μαλάκια τους, φέρουν το καλυμάφιον, φέρουν την στολή του Ορθοδόξου κληρικού, έσωθεν δε μνημονεύουν τον Πάπαν. Όταν εισέλθεις μέσα στην Εκκλησία των Ουνιτών θα ειδείς εκεί ότι δεν υπάρχει τίποτε διαφορετικό από την Ορθοδοξία. Βλέπεις πραγματικά το τέμπλος, βλέπεις τα εικόνας, βλέπεις οτιδήποτε έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, πλην όμως ακούεις από μέσα να μνημονεύεται ο Πάπας και να γίνεται το όνομά του ως στήλος της Θείας Λειτουργίας. Ευχήθηκε δε νέα άνθηση του μοναχικού βίου των Ουνιτών στη Ρουμανία. Με άλλους λόγους πλήρης ενίσχυσης των Ουνιτών και της δράσεώς των κατά της Ορθοδοξίας. Ακόμη ο Πάπας τελευταίος εδέχθη τον γνωστόν Γλυκόροφ για να προωθήσει ακόμη περισσότερο τις θέσεις του μέσα στο κράτος του Γρηγόροφ. Επιδίωξης να συνεχιστεί διάσπαση της τοπικής Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία παραμένει αδύναμη και αποκομμένη από το Πατριαρχείο της Σερβίας από το 1967. Όπως φαίνεται καθαρά, το μεν ένδυμα τα λόγια είναι ωραία και ειρηνικά, από μέσα όμως κρύβεται ένας λύκος ο οποίος είναι άρπαγας με σκοπό να καταμπροχθήσει τις Ορθοδόξους Εκκλησίες όπως πάντα ο Πάπας επιδιώκει. Φεύγουμε και από αυτό το θέμα για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος.
ή πολύ ευαισθησία ή πολύ αναισθησία. Διότι δεν είναι τίποτε άλλο όταν βλέπεις αυτούς τους κυρίους να αγκαλιάζουν τους Πέρσας, αυτοί οι οποίοι έκαναν τόσα εφόδους εναντίον του ελληνικού κράτους στην παλαιάν εποχή, και καταγράφονται στα βιβλία και διαβάζουμε μεταξύ δε του φοβερού εκείνου επιχειρήματος η κάθοδος των μυρίων, οι οποίοι όρμησαν εναντίον αυτού του κράτους. Υπήρχε όμως τότε ο Λεωνίδας και οι συναυτό στρατιώτες, οι οποίοι εφησιάστησαν δι' αυτών των τόπων. Πλην όμως σήμερα δεν είναι ότι ζητούν οι Πέρσες να πάρουν γην και είδωρ. Ζητούν να πάρουν ολόκληρο την Ελλάδα. Και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι διευθύνουν τους δίδουν ευχαρίστως αυτόν τον τόπο. Παράδειγμα. Οι Ισλαμιστές αυτοί οι οποίοι είναι της Άγα οπαδοί, είναι Τούρκοι δηλαδή, είδαν μίαν περιοχή της Ελλάδος η οποία είναι πραγματικά ένα κάλλος. Είναι η περιοχή της Γλυφάδας. Σε αυτήν την περιοχή θέλουν να ιδρύσουν ισλαμικά ιεροσπουδαστήρια, θέλουν να ιδρύσουν παγκόσμιο μουσουλμανική οργάνωση με την επωνυμία Λέγκα. Η Λέγκα, η οποία συγκεντρώνει μέλη από τη Λιβύη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Περσία, εξέλεξε μέρος στην Ελλάδα την Γλυφάδα. Την επιλογή της πόλης μας έκανε ο υπουργός των εξωτερικών των Περσών, ο οποίος ονομάζεται Βελαγιατή. Αυτός ο κύριος, αντί να ακούμε τον Ξέρξιν και τον Αρταξέρξιν, ακούμε αυτόν τον Βελαγιατή τώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτός ο κύριος ζητεί να πάρει το ωραιότερο μέρος της Ελλάδος, το πιο κεντρικό, για να κάνει δικό του μουσουλμανικών λεκανοπαίδιων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πάντοτε είναι ανεκτικοί απέναντι των αλλοδόξων. Πλην όμως η Ελλάς έχει μεταβληθεί εις χώρων εξορμήσεων διαφόρων θρησκειών, όπως του Ισλαμισμού, του γνωστού δια τα τόσα φρικτά εις βάρος των Χριστιανών και των Ελλήνων έχουν διαπραχθεί. Αδερφοί μου, το φοβερόν πάντων τούτων είναι ότι εις τας χώρας αυτάς, οι οποίες έρχονται για να ιδρύσουν αυτή τη στιγμή μουσουλμανικά τεμένοι, δηλαδή μιναρέδες, να ιδρύσουν μουσουλμανικές συνάξεις, τόπους για να εισέρχονται οι μουσουλμάνοι, δεν έχουν εις τας χώρας των ούτε ανέχονται να υπάρξει μία ορθόδοξος χριστιανική εκκλησία. Τι συμβαίνει με αυτούς τους κυρίους οι οποίοι διευθύνουν είναι άγνωστο, και το λόγο έχει ο κόσμος πλέον, εφόσον αυτοί δεν τους ενδιαφέρει. Είναι στάσεις των κρατικών μας υπηρεσιών να αφήνουν να δημιουργείται απέναντι στο Άγιον Όρος βουδιστικό κέντρο, και τώρα να σχεδιάζουν να μεταβάλουν σε Μέκα της Μεσογείου την Γλυφάδα. Δεν αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι ότι σκοτεινά κέντρα θέλουν με πάντα τρόπον να απονευρώσουν και να διαλύσουν την ορθόδοξον χριστιανική Ελλάδα μας? Τότε ας το εννοήσει ο πιστός λαός και ας αντιδράσει αναλόγως, διότι δεν μένει ως εδώ το θέμα. Έρχονται πληροφορίες ότι στην Εύβοια έχουν αγοράσει τεραστίας εκτάσεις για να ιδρύσουν και εκεί βουδιστικών τέμενος του Βούδα, για να λατρεύεται ο Βούδας. Δηλαδή φεύγουν από το Άγιο Όρος, έρχονται τώρα στην Εύβοια, από την άλλη έχουμε στην Θήβαν τους Γεχοβάδες και ούτω καθεξής. Και τα παιδιά των Ελλήνων πού πηγαίνουν? Αδερφοί μου, ο Αντίχριστος επιποδός.
Και τώρα εισήρθε ακόμη κάτι το οποίο σας δείχνω. Τούτο είναι ένα κερί. Είναι ένα κερί τούτο, το οποίο κάτω στηρίζεται πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο και απάνω έχει έναν ήλιο, ο οποίος διατείνονται αυτοί οι κύριοι ότι είναι ο ήλιος της Βεργίνας. Αν με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε την Ελλάδα. Και τα δίδουν τώρα στα παιδιά να τα ανάβουν μέσα στην εκκλησία. Να τα κρατούν τα παιδάκια να τα ανάβουν μέσα στην εκκλησία. Αυτό το πράγμα, το οποίο είναι με καθαρή παραφήνη, ακαθαρσία δηλαδή, και θέλουν να τα καίνε μέσα στην εκκλησία για να δείξουν τον πατριωτισμό τους. Αν είναι δυνατόν από τη μία μεριά να δίδουμε την Ελλάδα μας και να την καταστρέφουμε και από την άλλη να εισερχόμεθα μέσα στην εκκλησία για να ανάβουμε αυτά στα αηδίας. Και εφόσον ομιλήσαμε περί τούτων των σημείων και των τεράτων τα οποία εμφανίζονται, θα σας αναφέρω και ολίγα τεινά περί του σεισμού ο οποίος εγένετο εις το Αίγιον. Αναφέρθημε και εις άλλα κηρύγματα και αναφερόμεθα και τώρα και λέγομαι ποια η αιτία που σύεται η Ελλάς. Τι είναι αυτό το οποίο έδωκεν εις τον Θεόν μας πλέον την αγανάκτηση. Οι κύριοι αυτοί γελαδίζουν, φωνάζουν περί εγγελάδου και αγελάδων κτλ. Εμείς όμως δεν λέμε αυτά τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ο Θεός τα κυβερνά και ο Θεός τα κυβερνά και ο Θεός τα κυβερνά. Ο Θεός τα εξουσιάζει, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δεν επιτρέπει μία τρίχα από την κεφαλή του ανθρώπου να πέσει εάν δεν το θελήσει ο ίδιος. Και σε αυτό το σημείο ακούμε τους κυρίους δημοσιογράφους, οι δημοσιογραφείς και αυτοί δεν πιστεύουν σε τίποτε. Μόλις ακούσουν έναν υπουργό να μιλήσει περί Θεού, είπε ένας από αυτούς, ευχόμεθα και προσευχόμεθα λέγει, γιατί να πει αυτή τη λέξη. Είπε ένας από αυτούς τους υπουργούς, ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Θεός να φυλάξει. Άλλοι μόνο του έπεσαν επάνω του όπως πέφτουν τα κοράκια για να κατασπαράξουν το βρωμισμένο κρέας. Γιατί να πει ένας υπουργός αυτή τη στιγμή αυτή τη λέξη. Να μην ακουστεί τίποτε το οποίο να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή είναι η μανία τους. Τότε συγκαταλέγουν τους πάντες μεταξύ των ηλιθίων, των καθυστερημένων, εκείνων οι οποίοι είναι πίσω από τον κόσμο και ούτω καθεξής. Διατί γίνονται οι σεισμοί, διατί σκοτώνεται ο κόσμος μέσα στους δρόμους κατά δεκάδες κάθε Σαββατοκυρίακο, διατί έρχονται οι ασθένειες αυτές οι ανίατες εις αυτόν τον τόπο, γιατί σύεται η γη ολόκληρος, γιατί γίνονται πλημμύρες κατά τόπους, γιατί πέφτει χάλαζα, διατί πέφτουν ακρίδες για να σαρώσουν αυτόν τον τόπο. Τι ζητεί επιτέλους να δει ο κόσμος? Να δει τον Θεό? Μα ο Θεός φανερώνεται με τα έργα του, τα οποία επιτρέπει ο ίδιος. Τι ζητούν επιτέλους να δουν? Αδερφοί μου, τρία είναι τα φοβερά δεινά τα οποία μαστίζουν αυτόν τον τόπο. Πρώτος, ο μεγαλύτερος και ο φοβερότερος λόγος είναι η βλασφημία απάκρου άκρων όπου υπάρχει ένα μέρος της Ελλάδος και εντός και εκτός τούτου του χώρου. Δηλαδή όπου υπάρχουν Έλληνες στα πέρατα του κόσμου, αυτός ο λαός βλασφημεί τον Χριστόν και την Παναγία, τα Ιερά και τα Θεία. Μα πόσο να αντέξει πλέον ο Θεός? Παράδειγμα, ένα πνευματικό μου παιδί το οποίο βρίσκεται στο Αίγιο ήρθε και μου είπε τούτα τα φοβερά. Είναι αγιογράφος και έκανε μία αγιογράφηση τους τρεις πέδας μέσα στην Κάμινον του Πυρός όπου ευλήθησαν από τον Ναφουγοδονόσορα. Αυτήν την εικόνα την έκανε δώρον εις το πυροσβεστικό σώμα του Αιγείου. Εις δε εξ αυτών, μόλις είδε την εικόνα, ευλασφήμισε τον Χριστό.
Ο αγιογράφος του λέει γιατί βλασφημείς. Δεν πέρασαν τρεις μέρες και έγινε το σεισμός αυτός και στα ερείπια αυτής της πολυκατοικίας εφωνεύθη η γυναίκα αυτού του Κυρίου. Τούτο όμως τα οποία είπαμε είναι μία άκρη, είναι μία άκρη αυτής της υπόθεσης, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό γεγονός. Αυτό είναι κοινή πλέον διάστασης η οποία σκεπάζει όλων των πληθυσμών της Ελλάδος. Ένα δικό μου πρόσωπο κατέβει σε ένα χωριό, δεν ομιλούμε περί πόλεως εδώ πλέον, να τα αφήσουμε όλα, διότι τα γνωρίζετε. Όταν εισέλθετε μέσα στα λεωφορεία, όταν πάτε στα εργασίες, όταν πάτε στις επιχειρήσεις, όταν πάτε στο λιμάνι, όταν πάτε στο αεροδρόμιο, όταν πάτε σε αυτά τα κέντρα τα οποία διασκεδάζω, τότε θα διαπιστώσετε του λόγου το αληθές. Κάθισε σε ένα τόπο, σε ένα καφενείο, για να πιει ένα καφέ. Μα μόλις σε κάθισε, άρχισε αμέσως εκεί ο διπλανός και ο παραπλησίων αυτού να βλασφημούν. Σηκώθηκε ο άνθρωπος διότι δεν αντέξε, για να πάει παρακάτω, μπροστά του βλασφημεί άλλος. Προχωρεί δύο βήματα, βλασφημεί ο έτερος. Και με λίγα λόγια ευρέθη εν μέσω κολάσεως. Δηλαδή, εάν εισέλθεις μέσα στην κόλαση, δεν θα ακούσεις τίποτε άλλο, μόνο να βλασφημείται ο Χριστός και η Παναγία μας και οι Άγιοι και οι μάρτυρες και ούτω καθεξής. Οι δαίμονες δεν κάνουν τίποτε άλλο. Όσοι δε ευρέθητε εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα διαπιστώσετε τούτο ή το διαπιστώσατε στο παρελθόν ότι οι δαίμονες δεν λέγουν Κύριε Ελέησον. Δεν λέγουν δόξα σοι το δείξαντε το φως. Δεν δοξάζουν τον Θεό. Βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία. Αυτή είναι η δουλειά των δαιμόνων. Αλλά ο άνθρωπος πώς μετεβλήθη σε δαίμονα, αυτά είναι τα ερωτήματα. Ότι εφύγαμε από τον Θεό. Πρώτος λόγος λοιπόν η βλασφημία. Δεύτερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος, αδερφοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο, ημιμόνον η πορνεία. Πορνεία. Παντού η πορνεία. Δηλαδή καθαρά πλάσματα δεν υπάρχουν, καθαρά νιάτα δεν υπάρχουν, διότι και οι υπουργοί, οι κύριοι οι οποίοι διευθύνουν τον τόπο, βγαίνουν και δεικνύουν, υποδεικνύουν τρόπους στην νεότητα πώς να αποφεύγουν τα ασθενείας, τάχατε και καλά, τα οποία μεταδίδει η αμαρτία. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί ότι θα τα βάλουν με τον Θεό και δεν είναι δυνατός ο Θεός τον άνθρωπο της αμαρτίας να του κάνει τίποτε. Θα βρούμε τρόπους, λέγει, να αποφύγουμε αυτά. Και δείχνει τους τρόπους ο Κύριος στα τέκνα των Ελλήνων για να τα βυθίσει πιο βαθιά στην αμαρτία. Και όσοι εγλίτωσαν από αυτό το κακό τρέχουν για να γλιτώσουν εκείνους οι οποίοι εισήλθαν μέσα στο κακό. Ποιο είναι τούτο το κακό? Το φοβερό κακό, το οποίο βλέπουμε να παίρνει διαστάσεις φοβεράς. Και οι διαστάσεις αυτές εισέρχονται μέσα στα σχολεία και από τα σχολεία εισέρχονται πλέον μέσα στον κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι υποχρεωμένος να βλέπει αυτά στα σαϊδίας του διαβόλου. Είναι η μαγεία, αδερφοί μου. Η μαγεία. Όσοι δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή θα αντιληφθούν ότι η πόλη μεγάλη της Νινεβή ήταν πόλης μαγείας και ο Πανάγαθος Θεός δεν άντεξε και θέλησε να καταστρέψει αυτήν την πόλη, πλην όμως ελυπήθη ο Θεός και έστειλε τον προφήτη Ιωνάν, ο οποίος εκήρυξε μετάνοια σε αυτόν τον τόπο, και η μετάνοια αυτή ήταν επί τρεις ημέρες, λέγει, νηστική, και έπεσαν, λέγει, χάμω και έβαλαν στάχτην στην κεφαλή αυτών και δεν έδωκαν φαγητών, λέγει, ούτε εις τα ζώα των, ούτε νερό, ούτε φαγητό. Μια τριήμερος νηστεία και προσευχή και απεμακρύνθη η οργή του Θεού. Πλην όμως, όταν απεμακρύνθη αυτή η οργή του Θεού και ο Θεός μετενόησε και δεν ήθελε να καταστρέψει αυτή την πόλη, πάλι επανήρθεν η πόλη σε αυτή στη μαγεία
και η δευτέρα φορά ήταν να καταστραφεί από τον Θεό. Και τώρα ερχόμεθα εις αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Εφόσον η Ελλάς εγκατέλειψε τον Θεό και έχει αγκαλιάσει τη μαγεία και τους μάγους, ποιον θα είναι το τέλος? Αποτέλεσμα. Βλέπουμε τους αδερφούς μας οι οποίοι παλεύουν αυτή τη στιγμή εναντίον των αγαρινών. Τους βλέπουμε να αγωνίζονται. Κάθονται μέσα στην Βουλή και εκεί που κάθονται, αδερφοί μου, δεν ξεκινούν να συζητήσουν κανένα θέμα και βλέπουμε αυτόν τον Κάρατσις, ο οποίος είναι επικεφαλής, να έχει το δεσπότη κοντά του, να σηκώνονται, να προσεύχονται, να κάνουν το σημείο του Σταυρού, όχι να παίζουν λαούτο και κιθάρα, κάνουν το σημείο του Σταυρού, πραγματικός, με πόνον. Και μετά, αφού κάνουν το σημείο του Σταυρού, μετά έρχονται να συζητήσουν τα θέματα αυτά τα οποία ακριβώς τους απασχολούν, δηλαδή των κίνδυνων των οποίων έχουν μπροστά τους. Οι στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονται στο μέτωπο δεν φεύγουν, δεν πηγαίνουν να πολεμήσουν, εάν δεν περάσουν από την Εκκλησία να προσκυνήσουν, να παρακαλέσουν τον Χριστό και την Παναγία μας και τους Αγίους με ένα σταυρό ξύλινο ο κάθε ένας στο λαιμό και πηγαίνουν στο μέτωπο για να πολεμήσουν. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος ακριβώς ευρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αυτός ο κόσμος μας διδάσκει σήμερα, αδερφοί μου, πόσο μακριά είμεθα εμείς από τον Θεό, διότι ελισμονήσαμε τον Θεό. Έχω δε να σας αναφέρω ότι η περασμένη μου παράκληση, στην οποία σας απίφθηνα ότι έχουμε ευχαρίστηση να φέρομαι στον Άγιο Γεώργιο, διότι πηγαίνει κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε εβδομάδα, μια μεγάλη ταλίκα γεμάτη από τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο στους αδερφούς μας εκεί που πολεμούν. Εφέρατε πολλά πράγματα στον Άγιο Γεώργιο και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να έρθουν να τα πάρουν για να τα μεταφέρουν στους αδερφούς μας, οι οποίοι διακηρύττουν ημέρα στο γενικτός ότι μας απέμεινε μόνον ο Θεός και η Ελλάς. Στον ουρανό ο Θεός ο οποίος μας βοηθεί και στην γη η Ελλάς η οποία μας συνδράμει στον αγώνα μας εναντίον των αγαρινών. Πόλεμος λοιπόν μεγάλος και εις αυτά όλα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας στην προσευχή μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μακροθυμήσει για τούτο το έθνος το οποίο ονομάζεται Ελλάς, να μακροθυμήσει και να μην δώσει την δικαία του πλέον τιμωρία, διότι ό,τι επιτρέψει ο Θεός μας ανήκει. Σε αυτόν τον τόπο ο οποίος σφυροκοπείται από οβίδες κατεκάστην ημέρα, ακούμε στο τέλος ότι απέθανε ένα άτομο ή επληγώθησαν 3-4. Σε αυτόν τον τόπο της βλασφημίας, της πορνείας και της μαγείας, κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε 15 με 20 νεκρούς και άλλους 100-200 οι οποίοι μένουν ανάπηροι σε όλη τους τη ζωή. Θέλεις ακόμη να δεις τον Θεό, αδερφέ μου? Κοίταξε τον εάν έχεις μάτια και από εκεί και πέρα μετανόησε αν θέλεις να σε σώσει ο Θεός. Αντίχριστος λοιπόν. Θέλεις να τον ειδείς? Αυτός είναι τον οποίον περιεγράψαμε με ολίγα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε ότι οικοδομήσουμε την Εκκλησία και πύλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής. Τι σημαίνει πύλε του άδου, τα οποία ακριβώς αναφέρει εδώ ο Θεός? Οι Εβραίοι είχαν την συνήθεια να συγκεντρώνονται γύρω από τον αρχηγό τους κοντά στα σπήλα της πόλεως για να λύσουν ή να δικάσουν τα πολιτικά των ζητήματα, δικαστικά και κοινωνικά. Αυτά στα συνάξεις που ήταν το ανώτερο συμβούλιο των Εβραίων, εις κάθε εργασία εφαρμόζονταν οι εντολές του Θεού. Αυτά στα συνάξεις είχαν μεγάλο κύρος όταν εγένοντο εις των λαών. Δια την συνήθεια αυτήν των Εβραίων να συγκεντρώνονται κοντά εις τα σπήλα της πόλεως, μαρτυρεί το βιβλίο της Ρουθ, το οποίο εάν έχετε την καλοσύνη μπορείτε να το ανοίξετε στο κεφάλαιο 4 από τον πρώτο στίχο έως τον 11.
Στο βιβλίο αυτό το άλλο, εις τας παροιμίας του Σολομώντος, περί ανδρείων γυναικών κάνει λόγον εν πύλες για τον σεβασμό των συζύγων αυτών. Εδώ πύλε άδου σημαίνουν όχι μόνο τας δυνάμεις του άδου, αλλά των βασικών στήλων των δυνάμεων του άδου, την κυριότεραν συνάθρησήν τους που γίνεται για την συμφωνία κάποιου σχεδίου περί του κοινού πολέμου με την Εκκλησία. Ο Άδης έχει ως έμβλημα πλέον την δύναμη του διαβόλου. Ο διάβολος ευρίσκεται στον Άδην. Οι δυνάμεις των ουρανών ευρίσκονται εις τον Παράδεισον. Η Εκκλησία και ο Άδης πολεμούνται. Πολεμούν η Εκκλησία εναντίον του Άδου και ο Άδης εναντίον της Εκκλησίας. Είναι δύο αντίθετες βασικές δυνάμεις. Εις αυτόν τον πόλεμο η Εκκλησία, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, θα είναι ο νικητής του αρνίων, των σφαγμένων, το οποίο αναγνώσκουμε στην Αποκάλυψη. Ο πόλεμος της κολάσεως με την Εκκλησία στην Αγία Γραφή ονομάζεται μυστήριον της ανομίας. Δηλαδή, ο άνομος, ο αντίχριστος δηλαδή, αυτός ο σατανάς, πολεμεί συνεχώς την Εκκλησία του Χριστού. Και τούτο το ευρίσκομαι εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν, εις το δεύτερον κεφάλαιον, εις τον στίχον 7, ο οποίος συνεχίζεται ανά τους αιώνας και θα τελειώσει με την εμφάνιση του Αντιχρίστου, ο οποίος αναφέρεται πάλι ως άνομος εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν, εις το δεύτερον κεφάλαιο. Ο Αντίχριστος θα έρθει ως αποτέλεσμα μιας γενικής παγκοσμίου αποστασίας. Δηλαδή, όταν ολόκληρος ο κόσμος αποστατήσει από τον Θεό, αποστατήσει από την ηθική ζωή, αποστατήσει από την οικογένεια, από αυτά τα τρία τα βασικά, από την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα. Όταν αποστατήσει ολόκληρος ο κόσμος και δεν θα έχει τίποτε όρθιο, τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Είναι η αποστασία αυτή η οποία απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τα σωδούς του Θεού, όταν απομακρυνθεί η χάρις του Θεού από τους ανθρώπους. Όταν απομακρυνθεί η χάρις του Θεού από τους ανθρώπους. Ένα σημείο αυτού του τρόπου της αποστασίας θα ειδούμε στην συνέχεια, αδερφοί μου, αν ζούμε, θα ειδούμε στην συνέχεια, αν είμεθα εν ζωή, ότι θα φύγει και από αυτή την Εκκλησία του Χριστού. Θα φύγει η χάρις από την Εκκλησία. Θα μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και δεν θα νιώθεις τίποτε. Και ένα σημείο από αυτό είναι η καταπάτηση των μυστηρίων του Θεού. Και τούτο ακριβώς το παρακολουθούμε όταν επισκεφθούμε μυστήρια της Εκκλησίας μας, ή γάμον ή βάπτιση. Θα δούμε, θα αντιληφθούμε ότι όντως απομακρύνεται η χάρις του Θεού από μέσα εις αυτήν την Εκκλησία, διότι εισέρχονται οι άνθρωποι χωρίς κανένα σεβασμό. Εκεί όπου τελεσιουργούνται τα μυστήρια του Θεού, δεν σέβονται πλέον τον τόπο των ιερών. Οπότε ο Θεός απομακρύνεται. Και επεσχάτων της βασιλείας αυτών πληρωμένων των αμαρτιών αυτών αναστήσεται βασιλεύς ανεδής προσώπο και σινίων προβλήματα. Αυτό το λέγει ο Δανιήλ στο 8ο κεφάλαιο των στίχων 23. Όταν δηλαδή θα πληρωθεί πλέον η αποστασία και η αμαρτία, τότε λέγει θα εμφανιστεί ο βασιλεύς ο ανεδής, δηλαδή ο Αντίχριστος. Τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ού εστίν η παρουσία κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, λέγει στην Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν ο Απόστολος Παύλος εις το δεύτερον κεφάλαιο. Στο πρόσωπο του Αντιχρίστου θα συναντηθεί κάθε τι κακό σε τέλειαν πληρότητα και δύναμη, τόση όσοι μπορεί να δεχθεί και να συγκρατήσει η ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή θα εμφανιστεί όπως ο Χριστός εμφανίστηκε μέσα στο ανθρώπινο σώμα, η Θεότης,
κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στην ανθρωπίνη σάρκα θα εμφανιστεί η δύναμη του διαβόλου. Και εδώ αναφέρει ότι όση δύναμη άντεξε η ανθρωπίνη σάρκα για να δεχθεί μέσα την θεότητα, άλλη τόση δύναμη θα έχει η σάρκα εκείνη η οποία θα αντέξει να δεχθεί την δύναμη του κακού, της κολάσεως, του άδου. Όπως για την απόκτηση του πιο καθαρού και τελείου καρπού στο ανθρώπινο δέντρο, στο πρόσωπο της Παναγίας μας της Θεοτόκου, χρειάστηκε ένας καλός ανθρώπινος καρπός, έτσι για την απόκτηση του χειροτέρου καρπού, που είναι ο κατάλληλος για να συσσωρεύσει επάνω του όλη την κακία του σατανά, απαραίτητη θα είναι η προσπάθεια όλων των ανθρωπίνων γενεών προς την κατεύθυνση της χειροτέρας ατιμίας και ταπεινώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, με βάση το της παραφροσύνης μίσος προς τον Χριστόν και τον πόλεμον εναντίον της Εκκλησίας του. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα είναι ένα λιοντάρι, αν μπορούμε να το φανταστούμε, κρυμμένο μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Απ' έξω θα βλέπεις έναν άνθρωπο και από μέσα θα είναι μια κόλασης ολόκληρος. Όπως ακριβώς βλέπαμε τον Χριστό μας απ' έξω να είναι ένας άνθρωπος και από μέσα να είναι μια θεότης ολόκληρος η οποία κυβερνούσε και κυβερνά τον κόσμο. Μπορούμε να υποθέσουμε να αναφέρει ένας καθηγητής ευσεβής Ρώσος ότι το φυσικό και το γεννημένο κακό το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά στον καιρό του Αντιχρίστου θα φτάσει να είναι τόσο ισχυρή δύναμης ούτως ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει και να φανερώσει και να διατηρήσει μια ανθρώπινη φύση, δηλαδή να μην σκάσει αυτό το ανθρώπινο σώμα το οποίο θα έχει μέσα ολόκληρον την κόλαση. Στον χρόνο αυτόν το κακό το οποίο υπάρχει στο ανθρώπινο γένος θα φτάσει στην κορυφή της εξελίξεώς του. Κατανοητόν είναι πως όσο η κακή θέληση του ανθρωπίνου γένους είναι δυνατή, τόσο γίνεται και δυνατότερη η επιρροή του διαβόλου εναντίον του ανθρώπου και γίνεται επιρρεπής η ψυχή του ανθρώπου στο κακό. Βλέπετε ότι εκ μικράς ηλικίας βλέπουμε σήμερα τον κόσμο να ρέπει προς την αμαρτία. Το είπε δε και το Ευαγγέλιο του Θεού. Εκ χιλίας μητρός, λέγει, ο άνθρωπος κλίνει προς την αμαρτία, προς το κακό. Εφόσον στον Αντίχριστον θα ενωθεί το κακό και η διαφθορά θα οδηγηθεί στην εξέλιξή της, δηλαδή στην πλήρη ένωση με τον διάβολο, η οποία θα φανερωθεί σε αυτό το είδος στο ίδιο, ότι ο ίδιος ο διάβολος θα ενεργεί στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τη μελλοντική καταστροφή του Αντιχρίστου, θα επιτρέψει στον διάβολο να εγκατασταθεί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σώμα. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας μιλεί για τον Αντίχριστο ότι θα εξέρθει από τα σκοτεινά και βαθιά μέρη της γης τα οποία βρίσκεται δεδιωγμένος ο διάβολος. Αφέθη, λέγει, ο διάβολος ελεύθερος. Και τούτο το παρακολουθούμε, αδερφοί μου, καθεκάστην ημέρα. Κάνει θράψην ο διάβολος, παίρνει ψυχές πολλές. Ο Μακάριος Θεοδόρητος γράφει, πριν την παρουσία του Χριστού θα εμφανιστεί στον κόσμο ενδεδειμένος την ανθρωπίνη φύση ο εχθρός του ανθρώπου, ο πολέμιος του Θεού, ο δαίμον ο οποίος ιδιοποιήθηκε το όνομα του Θεού. Ο Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων και ο Μακάριος Ιερώνυμος ονομάζουν τον Αντίχριστον Υιόν του Σατανά. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες συμφωνούν ότι η ζωή του Αντιχρίστου δεν θα μείνει ούτε μια στιγμή ελεύθερη από τη σατανική επίδραση. Αυτή η επίδραση θα πρέπει να εμφανιστεί από την γέννησή του ακόμη και από την ίδια τη σύλληψή του. Δηλαδή από διεφθαρμένη γυναίκα, από πόρνη γυναίκα θα γεννηθεί ο Αντίχριστος το δοχείον αυτό του διαβόλου. Από διεφθαρμένη γυναίκα λέγει πάλι ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Το πιστοποιεί δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Θα γεννηθεί, λέγει, ο άνθρωπος ο Αντιχριστός από την πορνεία. Δηλαδή, όσην καθαρότητα είχε η Παναγία μας, τόσην ακαθαρσία θα έχει αυτή η οποία θα γεννήσει τον Αντίχριστον.
Εάν είναι δυνατόν να φανταστούμε το ύψος της αγιότητος της Παναγίας μας, τότε θα κατανοήσουμε το βάθος της ακαθαρσίας η οποία θα έχει αυτή η γυναίκα η οποία θα γεννήσει τον Αντίχριστον. Η Παναγία μας, πάνω από την Παναγία μας δεν υπάρχει τίποτε αγιότερο. Και πάνω από την πόρνη αυτήν γυναίκα που θα γεννήσει τον Αντίχριστον δεν θα υπάρχει άλλη πόρνη πάνω στην γη. Αυτός είναι ο Αντίχριστος ο οποίος θα γεννηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες, ο Ειρηναίος, ο Λιώνος, κατά των αιρέσεων στο βιβλίο του το 5ο, στο κεφάλαιο 30, ο Ιππόλυτος, η διήγηση περί Αντιχρίστου, το ίδιο ακριβώς, και ο Ιλάριος, ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ο Ιερώνυμος και ο Αυγουστίνος αναφέρουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εβραϊκής καταγωγής από την φυλή του Δάν. 12 φυλάς έχει το Ισραήλ. Από την φυλή του Δάν θα γεννηθεί κατά τους πατέρας της Εκκλησίας ο Αντίχριστος. Στο συναξάριον της Κυριακής των Απόκρεων διαβάζουμε τούτα τα λόγια. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα γεννηθεί, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιππόλυτος ο Ρώμης, από διεφθαρμένη γυναίκα, ψεύτικη παρθένων, από τον εβραϊκό λαό, την φυλή του Δάν. Τούτο αναφέρει η Εκκλησία μας και είναι το επίκαιρο τούτο των Ιερών Πατέρων. Περί αυτού υπάρχουν αποδείξεις στην Αγία Γραφή. Πρώτον, στην προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ περί των ιών του, οι οποίοι έγιναν οι γεννήτορες των φυλών του Ισραήλ, η τύχη των απογόνων του Δάν περιγράφεται με αυτά τα λόγια, τα οποία μπορούν να αποδοθούν μόνο στον Αντίχριστον. Και γεννηθεί το λέγει Δάν, όφης εφοδού, εγκαθήμενος επί τρίτου. Από την φυλή του Δάν θα γεννηθεί φίδι, οχιά, η οποία θα καταφάγει τον κόσμο. Στην προφητεία του Ιερεμίου, ως δεύτερον σημείο, γράφει τούτα τα λόγια. «Εκ Δάν ακουσόμεθα φωνήν οξύτητος ύπων αυτού, από φωνής χρεμετισμού υπασίας ύπων αυτού εσύστη πάσα η γη». Δηλαδή, ο Αντίχριστος όταν εμφανιστεί, τα πάντα θα συστούν, θα μετατεθούν από τη θέση των. «Και ήξει και καταφάγεται την γη ολόκληρον και το πλήρωμα αυτής, πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή». Αυτό αναφέρει ο Ιερεμίας εις το 8ο κεφάλαιο, εις τον 16ο στίχον. Τρίτον, εις την προφητεία της Αποκαλύψεως, αναφέρεται το υπόλοιπο εκ πάσης φυλής του Ισραήλ, εσφραγισμένον από τον Άγγελον για την σωτηρία. Σε αυτό τον αριθμό δεν αναφέρεται καν η φυλή του Δάν, αλλά αναφέρονται εκείνα τα οποία πρέπει να αναφερθούν από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Αδερφοί μου, δεν μπορώ να συνεχίσω διότι τελείωσε η ώρα. Θα μείνουμε έως εδώ για να δούμε τη συνέχεια την ερχομένη Τετάρτη. Τι μέλη να γίνει σε αυτόν τον κόσμο όταν έρχεται αυτός ο Αντίχριστος και πώς θα φανερωθεί, με ποια μορφή θα φανερωθεί πάνω στην γη. Ως εδώ, με τη βοήθεια του Θεού, και θα κάνουμε τώρα την παράκληση των Αγίων Αποστόλων και θα διαβάσουμε ευχή δια την ασθένειά μας, διόλους μας.